Φίλες και φίλοι του Εστία TV, καλώς σας βρήκα σε άλλη μια εκπομπή, έρωστε. Και εδώ θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στον Θεό του Πυρός, του γηγενούς Πυρός, τον Ήφαιστο. Όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, ο Ήφαιστος σχετίζεται στενά με την έννοια νάνος. Θα δούμε όλες τις παραμέτρους. Ας πάμε πρώτα κάπου αλλού, σε αυτό που γράφει στο βιβλίο του Διοσημείε ο Ιωάννης Λαβρεντίου Λιδός, το οποίο μετέφρασα και έκανα και την έρευνα εγώ, σε δύο τόμους. Εκδόσεις εδώ, από τις εκδόσεις Εύανδρος. Ο Τάγης ήταν ένα νανοειδές πλάσμα, το οποίο βγήκε μέσα από τη γη και το οποίο δίδαξε τους Ετρούσκους σε παλαιότατους χρόνους. Θα γίνει ειδικό αφιέρωμα γι' αυτό και θα τα πούμε. Και βεβαίως έγραψε και κάποια βιβλία, τα διηγητικά βιβλία, η Ιερά Βιβλία της Ρώμης, μαζί με τις σιβηλικές γραφές ή σιβηλικούς χρησμούς. Πόσο σχετίζεται όμως ο Τάγης με τον Ήφαιστο? Μέσω της παράδοσης που μας ξεκινά από τη λατρεία του Ηφαίστου για την ύπαρξη και συναρρογή των νανοειδών πλασμάτων τόσο στην αρχαία ελληνική κοσμοθέαση όσο και σε άλλες πλευρές μυθολογικές όπως είναι η Βόρειοι, Σκανδιναβοί κλπ. Ας δούμε από πού ξεκινάει η σχέση του Ηφαίστου όμως με τους νάνους, οι οποίοι δεν απέχουν πολύ από την εικόνα που έχουμε για τους νάνους γενικώς, δηλαδή μεγάλα κεφάλια, μικρά σώματα, σχέση με μεταλλεία κτλ. Έτσι περιγράφεται και ο Τάγης, άλλωστε από τον Λιδό. Ο νάνος Κυδαλίων κατοικούσε στην Άξο, το γενέθλιο τόπο μου, και σε αυτόν, λέει ο μύθος, εμπιστεύτηκε η Ήρα την ανατροφή του Ηφαίστου, τον οποίο δεν ήθελε να κρατήσει κοντά της, διότι δεν θεωρούσε ότι είναι ένα τόσο όμορφο παιδί. Είπαμε, ο Ήφαίστος είναι αδικημένος, κακός αδικημένος, αλλά είναι αδικημένος λόγω της πολύ στενής του επαφής με το ανθρώπινο, το οποίο δεν φτάνει την τελειότητα, βέβαια, του θείου. Όχι ο ίδιος ο Ήφαιστος, το γηγενές πυρ, αλλά η χρήση που γίνεται από τους ανθρώπους. Ο Κυδαλίων, λοιπόν, ο οποίος ήταν επιτίδιος σίδηρουργός, ήταν ο πρώτος που έμαθε την τέχνη στον Ήφαιστο. Μιλάμε, δηλαδή, για νάνους, δασκάλους, διδασκάλους των ανθρώπων. Ο μύθος εδώ συμφωνεί με αυτά που μας λέει ο Λιδός, ότι τη γνώση την παρέλαβαν οι Ετρούσκοι, σε πανάρχιους χρόνους όπως είπαμε, από τον Τάγητα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Κυδαλίων ήταν γιος του Θεού της Φωτιάς, ενός αόριστου Θεού της Φωτιάς, πριν την μορφοποίηση του Ηφαίστου ως θεϊκή προσωπικότητα από τους Έλληνες. Επανεμφανίζεται ο νάνος Κυδαλίων και παίζει ένα τεράστιο ρόλο στο μύθο του Ορίωνος. Ο Ορίων ήταν ένας γίγας, ο οποίος κυνηγούσε τις Πλειάδες και τα λοιπά. Κάποια στιγμή θα τα πούμε αυτά. Επειδή όμως ο Ορίων επετέλεσε μία ύβρη, τυφλώθηκε. Και όταν τυφλώθηκε, ο Κυδαλίων του χρησίμευσε ως οδηγός, ώσπου να φτάσει στη Λίμνο, όπου και ξαναβρήκε το φως του. Λίμνος, ιερό νησί του Ηφαίστου. Άρα κάτι παίζει εδώ και με ιατρική, θα τα πούμε. Τι είχε συμβεί με τον Ορίωνα? Φιλοξενήθηκε στοιχείο από τον εκεί βασιλιά Ινοπίωνα. Ο Ινοπίων ήταν γιος του Διονύσου και της Αριάδνης, καταγωγής Νάξου. Ο Κυδαλίων, λοιπόν, που ήταν στην Άξο, η
είχε στενή σχέση και με τη Χίο. Έτσι. Γιατί ως γνωστόν ο Διόνυσος και η Ριάδνη έκαναν το γάμο τους στην Άξο. Τι έπαθε όμως ο Ορίων που φιλοξενήθηκε με ανοιχτή καρδιά από τον Ινωπίωνα. Ερωτεύτηκε την κόρη του βασιλιά την Μεράδη και τότε ο Ινωπίων του έδωσε να πιει ένα ποτό που τον τύφλωσε και μετά τον πέταξε στη θάλασσα. Βλέπετε ότι το δηλητήριο και το φάρμακο συνυπάρχουν στους ίδιους τόπους. Έτσι, υπάρχει το αντίδοτο δηλαδή σε κάθε νόσο. Από τη θάλασσα τον περιμάζεψε λοιπόν ο Κυδαλίων τον Ορίωνα και τον πήγε στον ύφεστο, στη Λίμνο, από τη Χίο στη Λίμνο. Ο ύφεστος τον οδήγησε στον Απόλλωνα, θα δούμε και τη στενή σχέση της λατρείας του ύφεστου στη Λίμνο και της Απολλώνιας επίσης λατρείας, όχι ακριβώς στη Λίμνο, θα τα δούμε σε λίγο. Ο οποίος Απόλλων ξαναέδωσε την όραση στον Ορίωνα. Θεραπευτής του Θεός ο ύφεστος, βεβαίως. Θα μιλήσουμε και για τη λιμνή γη πιο μετά. Αλλά πάντα με τη συναρρογή και τις οδηγίες και τη... οδηγός είναι ο Κυδαλίων εδώ, κάποιων νανοειδών όντων. Οι μύθοι όταν επαναλαμβάνονται από διαφορετικούς λαούς και σε διαφορετικές εποχές είναι δείκτες μιας πραγματικότητας. Σε κάποιο βαθμό δοσμένης με μυθικό τρόπο, αλλά πραγματικότητας. Ας πάμε λοιπόν τώρα κάπου αλλού. Ας φύγουμε από τους Ελλήνες, ας φύγουμε από τους Ετρούσκους και ας πάμε στους Βορείους, Σκανδιναβούς κτλ. Ο Θόρ είναι βέβαια ο Σκανδιναβός, Βόρειος, Γερμανός. Στους Γερμανούς είναι Ντόναρ ή Ντόνερ λέγεται. Ύφεστος ή και Ζεύς. Ο Θόρ είναι κοκκινομάλης, γενιοφόρος θεός, του κεραυνού και της αστραπής και γιος του Οντίν και της Γιόρντ. Βλέπουμε εδώ ότι ο ύφεστος Θόρ έχει ιδιότητες τόσο του Οντίν Διός, κατ' εμάς, όσο και του ύφεστου. Και πώς να μην έχει, σύμφωνα με την ελληνική κοσμοθέση, οι κεραυνοί παρασκευάζονται στο εργαστήριό του. Κοινή μύθη. Κοινή μύθη. Γιατί ο Θόρ έχει το χαρακτηριστικό σφυρί του ύφεστου. Έτσι, φέρει λοιπόν το ίδιο εργαλείο δουλειάς. Βέβαια, ο Θόρ το σφυρί το χρησιμοποιεί και ως πολεμικό όπλο. Είναι το Mjolnir, Mjolnir, με τα γερμανικά δεν τα πήγαινα ποτέ πολύ καλά, είναι δύσκολη γλώσσα, το οποίο είχε την ιδιότητα όταν το εκτόξευε ο θεός Θόρ σαν όπλο να επιστρέφει στον κάτοχό του, αφού έβρισκε πρώτα το στόχο του. Για να το διαχειριστεί ο Θόρ φορούσε σιδερένια γάντια και μια ζώνη που διπλασίαζε τη δύναμή του. Αυτό μας θυμίζει λίγο και τη ζώνη του Ορίωνος. Πάντα υπάρχουν κάποιες αστρονομικές σχέσεις με τους μύθους. Δηλαδή ο Θόρ ήταν μια εκδοχή του ύφεστου, λίγο πιο τεκνοτρόνικ, για να τα πούμε έτσι, πιο σύγχρονα, πιο με σύγχρονη γλώσσα. Και βεβαίως ο Θόρ είχε σχέση και με νάνους. Άλλωστε, στους γερμανικούς και στους σκανδιναβικούς λαούς, οι νάνοι ως θρύλοι, ως παραδόσεις, είναι εξαιρετικά διαδεδομένοι. Ας δούμε μία από τις περιπέτειες που είχε με τους νάνους ο Θόρ. Σύζυγός του Θόρ ήταν η Σιφ, για την οποία δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα, πέρα από το ότι είχε κάποια μαλλιά πανέμορφα χρυσά, τα οποία όμως τα είχαν κατασκευάσει οι νάνοι. Ένας άλλος θεός της βόρειας μυθολογίας, ο Λόκη, ο οποίος ήταν ένας σκανδαλιάρης και φαρσέρ, θα λέγαμε, θεός,
Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στους ελληνικούς μύθους. Έχουμε περισσότερο, ίσως μπορεί να προσυδειάσει την προσωπικότητα αυτή, ο Μόμος, άλλη φορά για περί Μόμου. Τι είχε κάνει μέσα στις τόσες αταξίες του, είχε κόψει τα μαλλιά της ΣΥΦ. Αλλά επειδή ο Θόρ δεν σήκωνε τέτοια αστεία, τον ανάγκασε να υποσχεθεί πως θα της φέρει χρυσά μαλλιά, τα οποία θα έφτιαχναν, όπως μας λέει ο μύθος, τα σκοτεινά ξωτικά, δηλαδή οι νάνοι. Οι περιπέτειες του Θόρ, του Υφαίστου, του Βορείου, με τους νάνους δεν σταμάτησαν εδώ. Υπήρξαν και άλλες. Στην περίπτωση της ΣΥΦ, της γυναίκας του, μπορεί να ήταν θετική η παρέμβαση των νάνων. Υπήρξε όμως μια αρνητική παρέμβαση. Έτσι, στη σκανδιναβική μυθολογία, η Θρούντρ ήταν κόρη του Θόρ και της ΣΥΦ. Δηλαδή, η επόμενη γενιά. Η Θρούντρ ήταν βαλκυρία, η οποία υπηρετούσε στη Βαλχάλα. Παρένθεση. Βαλκυρίες ήταν οι παρθένες θεές, οι οποίες εμφανίζονταν κυρίως κατά τη διάρκεια της μάχης, δηλαδή ήταν σαν συνοδοί του Άρη, θα λέγαμε, του πολέμου δηλαδή, και οι οποίες έπαιρναν τις ψυχές των ηρώων πολεμιστών που πέθαιναν και τις μετέφεραν στη Βαλχάλα, που ήταν ο τροποντινά ο βόρειος Όλυμπος. Η Θρούντρ λοιπόν, παρότι βαλκυρία, έπρεπε να παντρευτεί έναν νάνο. Για να κατασκευάσει αυτός ο νάνος, ονόματι Άλβης, όπλα για τους θεούς. Έγινε δηλαδή μια συμφωνία, παρά το γεγονός ότι ήταν βαλκυρία η Θρούντρ. Ο Θόρ όμως δεν ήθελε να καταπιέσει την κόρη του και έτσι μηχανεύτηκε ένα σχέδιο για να εμποδίσει αυτό το γάμο, που δεν ήταν και αρεστός, άλλωστε και στην ίδια τη Θρούντρ. Είπε λοιπόν στον Άλβη, στον Άνω, ο Θόρ, ότι ήταν μικρός όμως και έπρεπε να αποδείξει ότι διέθετε τουλάχιστον σοφία. Ο Άλβη συμφώνησε να περάσει μία σειρά δοκιμασιών, στις οποίες θα τον υπέβαλε ο Θόρ. Οι δοκιμασίες αυτές κράτησαν μέχρι την ανατολή του ηλίου. Σύμφωνα όμως με το θρύλο, την παράδοση, τη βόρεια, όλοι οι νάνοι που εκτίθενται στο ηλιακό φως μετατρέπονται σε πέτρες. Και έτσι ο Άλβης, που τον βρήκε τον καημένο η αυγή, απολυθώθηκε και η Θρούντ παρέμεινε ανύπαντρη, όπως ήταν και η βούλησή της. Γι' αυτό λέω ότι η περίπτωση των Άνων σημαίνει ένα πράγμα. Πανάρχια παράδοση, πανάρχια γνώση. Διότι δεν είναι τυχαίο το ότι αναφερόμεθα και σήμερα στην εποχή του Λίθου. Τι ήταν αυτός ο Λίθος, άλλη φορά. Ο Θόρ δίνει το όνομά του στην πέμπτη μέρα του Διός, σύμφωνα με τα καθημάς. Άλλωστε είπαμε ότι απηχεί η προσωπικότητά του τόσο τον Δία όσο και τον Ήφαιστο. Είναι Thursday στα αγγλικά, Donnerstag, που σημαίνει η μέρα του κεραυνού στα γερμανικά. Οι νάνοι στην σκανδιναβική μυθολογία λέγονται Dvergar και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά όντα που σχετίζονται με τους λίθους, το είπαμε αυτό, όχι μόνο τις κοινές πέτρες, αλλά και τους πολυτίμους λίθους, τις υπόγειες τοποθεσίες, τα μεταλλεία και τη σιδηρουργία. Σύμφωνα με το μύθο, απέκτησαν ύπαρξη όταν ο Οντίν και η αδερφή του Οντίν, του Διός, όπως είπαμε, του Βορείου, η οποία αδερφή του λεγόταν Βίλη και Βέ, κατασκεύαζαν τον κόσμο από τον ήδη νεκρό κοσμικό γίγαντα Ιμίρ. Αυτά είναι καθαρά βέβαια εξελίξεις οι οποίες αφορούν την αρχή της ζωής πάνω στη γη. Όταν λοιπόν ο γίγας Ιμίρ ηρέμησε, δηλαδή πέθανε σύμφωνα με την αντίληψη τη λαϊκή και ήταν κατάλληλο το περιβάλλον, τότε
αμέσως αναπαράχθηκαν από το σώμα του, από την πέτρα δηλαδή, τον στερεοποιημένο φλοιό ή Νάνη. Ο Τάγης μέσα από τη γη βγήκε, σύμφωνα με το Λιδό, από το αυλάκι, εκεί που όργωνε ο Ετρούσκος, ιερέας. Οι θεοί, μας λένε οι Σκανδιναβοί, έδωσαν το δώρο της νοημοσύνης και της ανθρωπόμορφης εμφάνισης στους νάνους αργότερα. Άρα ποια εμφάνιση είχαν πρώτα αυτά τα νανοειδή όντα? Δεν μας το λέει ο μύθος. Πολλά μας αφήνει να εννοήσουμε όμως. Η αλήθεια είναι ότι η τεράστια ανάλυση των θεμάτων γίνεται τόσο από τον ίδιο τον Ιωάννη Λιδό, όσο και από την έρευνα που έχω κάνει στο δεύτερο βιβλίο, σε αυτό εδώ, και βέβαια αφορμής γενωμένης από το έργο του Λίδου. Οι νάνοι περιγράφονται ως μικροί και άσχημοι στο ανθρώπινο μάτι. Θυμηθείτε ότι ο ύφεστος δεν γινόταν αποδεκτός τόσο καλά στον Όλυμπο στην αρχή, διότι δεν είχε αυτό το κάλος, την αρμονία που είχαν οι άλλοι θεοί. Οι νάνοι φοβούνται το φως και, όπως είπαμε, τους μεταμορφώνει σε πέτρα. Σύμφωνα πάλι με την κοσμοθέαση των Σκανδιναβών, η κατοικία τους είναι το υπόγειο βασίλειο Νινταβέλιρ, ένας από τους 9 κόσμους που είναι σταθεροποιημένοι στο παγκόσμιο δέντρο Ιγκδρασίλ. Είναι το περίφημο κοσμικό δέντρο, υπάρχει σε πάρα πολλές μυθολογίες, έτσι, και σε πάρα πολλές παραδόσεις. Και το οποίο, σύμφωνα με τους Σκανδιναβούς, είχε επίπεδα στα οποία σε κάθε επίπεδο βρισκόταν και από ένας κόσμος. Στο ένα το λοιπόν επίπεδο βρισκόταν ο κόσμος των νάνων. Οι νάνοι θεωρούνται εγωιστές, άπλιστοι και επιδέξιοι όμως. Προσέξτε, αυτή είναι μια δαιμονοποίηση που ήρθε αργότερα, κατ' εμέ. Ικανότατοι μεταλλουργοί, κατασκευαστές των περισσότερων τεχνουργημάτων των θεών, όπως και ο ύφεστος. Και ανάμεσα στις πιο διάσημες δημιουργίες τους είναι βέβαια και το σφυρί του Θόρ. Επίσης φορούσαν ένα μανδύα με τον οποίο μπορούσαν να γίνουν αόρατοι. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να κατήχαν πανάρχες, τέχνες και γνώσεις. Η μετεξέλιξη όλων αυτών των νανοειδών πλασμάτων ή και θεών είναι βεβαίως και η αγαπημένη νάνη των παραμυθιών. Η κλασική απεικόνισή τους από την ταινία κινουμένων σχεδίων Χιονάτη του Walt Disney είναι πολύ οικία σε όλους μας. Και μας τους δείχνει ακριβώς όπως ωραιοποιημένους βέβαια από τον Disney, όπως τους θεωρούσαν οι παραδόσεις. Κάπως παχουλά, μεγάλα κεφάλια, σαν τα μωρά, σαν μωρό εμφανίζει και τον Τάγη ο Λιδός, με μεγάλο κεφάλι. Επίσης, τα παραμύθια μας λέει ότι σχετίζονται με τα ορυχεία, με τα μέταλλα, με τους πολυτίμους λίθους. Με λίγα λόγια, με το θεό της μεταλλουργίας και του γηγενού Σπυρός, του Υφέστου. Διαβάζουμε στο λεξικό των, στο παγκόσμιο λεξικό των συμβόλων. Κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να επιστρέψουμε στον Υφέστο και για να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε εδώ δεν είναι δικό μας εφεύρημα, είναι αποτέλεσμα ακαδημαϊκής μελέτης και πανεπιστημιακής ερεύνης. Στις λαϊκές παραδόσεις και στη μυθολογία, οι νάνοι εμφανίζονται ως αθώα όντα, με δίστροπο χαρακτήρα και με ορισμένα παιδικά χαρακτηριστικά σχετικά με το μικρό τους ανάστημα, αλλά επίσης και ως προστατευτικές δυνάμεις ή κάβυροι. Που βεβαίως οι κάβυροι σχετίζονται στενά με τον Ύφεστο και είναι οι μεγάλοι θεοί
των Καβυρίων Μυστηρίων, τα οποία γίνονται στη Σαμοθράκη κατά κύριο λόγο, στη Λίμνο, στη Θήβα και αλλού. Και είναι κατ' ουσίαν τα μυστήρια του Πυρός. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι είχαν τόσους μυστηριακούς τόπους λατρείας, όπως είχαν και την Ελευσίνα, όπως είχαν και άλλους. Εδώ, όπου βλέπουμε καβύρια μυστήρια, είναι κατ' ουσίαν η εσωτερική γνώση της μύησης του Πυρός. Το βάπτισμα του Πυρός που έχει μείνει δεν είναι τυχαίο, έχει μεγάλη σχέση με τα καβύρια. Οι Κάβυροι ήταν θεοί των μυστηρίων, όπως είπαμε, πρωτοεμφανίζονται στη Λίμνο και όχι στη Σαμοθράκη, είναι μεθύστερη στη Σαμοθράκη, και κατόπιν στην Ύβρο, μετά στη Σαμοθράκη και στη Θήβα. Αλλά αργότερα η λατρεία τους επεκτείνεται και αλλού, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Θράκη και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Κοντί στο ύψος, νανοειδείς, υπερφυσικά πνεύματα που εκπροσώπουσαν την υπόγεια φωτιά και τις μεταλλευτικές εργασίες. Ο Ηρόδοτος μας λέει πως ήταν γη του Ηφαίστου και πως όταν δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τους χαλκουργούς κύκλοπες, αυτούς που έδωσαν τον κεραυνό στο Δία, τότε τον βοηθούσαν εκείνοι ως Κάβυροι στη δουλειά στο εργαστήριο. Ο Φερεκίδης ο Σύρος, ο μεγάλος φιλόσοφος από τη Σύρο και δάσκαλος του Πυθαγόρα, προσθέτει ότι η μητέρα τους ήταν η Καβύρη ή Καβυρό, κόρη του Πρωτέα, θεού της θάλασσας, πανάρχαιου θεού της θάλασσας, Πρωτέας, Πρωτόζωα. Δηλαδή, εδώ συγκλίνουμε και με τους βορείους που λένε ότι από το γίγαντα Ημίρ προήλθαν οι νάνοι. Με λίγα λόγια, στην πρώτη περίοδο της γης. Για τους Καβύρους της Λίμνου, ο Ακουσίλαος ο Αργίος, από τους πρώτους λογογράφους, πεζογράφους που έζησε τον 6ο αιώνα, παρακαλώ, π.Χ. και έγραψε το έργο «Γενεαλογίε», σιγά και να μην έχει διασωθεί, ελάχιστα αποσπάσματα, ό,τι είναι γενεαλογία ελληνική έχει εξαφανιστεί. Λίγα σπαράγματα έχουμε κυρίως από τον Ησίωδο. Αναφέρει λοιπόν ο Ακουσίλαος ότι ο Ήφαιστος και η θεά Καβυρό, συμφωνεί με το Φερεκίδη δηλαδή, γέννησαν και τον Καδμήλο. Ή Κασμήλο ή Κάμηλο, ο οποίος με τη σειρά του αυτός γέννησε τους τρεις Καβύρους και εκείνοι πάλι γέννησαν τρεις Καβυρίδες νύμφες. Σε άλλες περιπτώσεις, θα δούμε σε άλλες εκδοχές, ότι ο Καδμήλος θεωρείται αδερφός των Καβύρων. Το σύμβολο των τριών λιμνίων Καβύρων ήταν η λαβίδα και το σφυρί του Μεταλλουργού. Τι άλλο. Θυμάστε εκεί τους νάνους του Disney που ξεκινούν εκεί με σφυριά και με αυτά για να πάνε στο μεταλλείο. Βεβαίως και εδώ έχουμε την περίφημη φοινικική προπαγάνδα. Φοινικικοί δεν υπάρχουν φοινικές σήμερα, υπάρχουν άλλοι όμως που τους αγαπάνε πάρα πολύ, δεν ξέρω το γιατί. Τους αρέσει το όνομα. Φοίνιξ σημαίνει κόκκινος. Πιθανόν. Φοινικική προέλευση λοιπόν βέβαια βρίσκουν κάποιοι στη λέξη Κάβυρη. Υπόψη η Φοινική δεν έχει ηφαίστεια. Άλλο αν η σημερινή Συρία έχει γίνει σωστό ηφαίστειο για άλλους λόγους βέβαια. Παρόλα αυτά, εκείνοι επιμένουν επισήμως, εμείς θα επιμείνουμε ελληνικός και θα πούμε ότι βεβαίως το όνομα Κάβυρη προέρχεται από το ρήμα «καίο», «κάβο», σε αρχαιότατες γραμμικής β' επιγραφές και μάλιστα «κάβο» το λένε ακόμα στα νησιά. Εξού και «κάβουρας», όχι βέβαια γιατί το καβουράκι είναι σχετιζόμενο ακριβώς με το πυρ, αλλά γιατί εμφανίζεται στην περίοδο του καρκίνου, εξού και πήρε και το όνομα ο αστερισμός του καρκίνου,
τροπικός του καρκίνου, διακεκαυμένη ζώνη κτλ. Περίοδος καλοκαιριού μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Ο ύφεστος όμως σχετίζεται κυρίως με το ζυγό. Γι' αυτό ο Θεός αυτός, αλλά και οι κάβυροι, τα παιδιά του δηλαδή, τιμώνταν με λαμπρότητα κατά τη διάρκεια αυτού του ζωδίου. Είναι τα λεγόμενα χαλκία προς τιμήν του ηφαίστου, κατά κύριο λόγο, που τελούνταν κατά την τελευταία ημέρα του μηνός Πιανεψιόνος. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τα ημερολόγια. Δηλαδή 20 με 22 Οκτωβρίου περίπου, λίγες μέρες πριν από τώρα. Τα γιόρταζαν οι Αθηναίοι, αλλά και άλλοι όπως οι Λίμνοι. Ο περιηγητής Μνασέας ο Κυρηναίος, 6ος με 5ο αιώνα π.Χ. Βλέπετε ότι μπορεί να λένε «Α, έχουμε γραπτά από τότε μόνο». Ναι, έχουμε γραπτά από τότε μόνο, γιατί τα προηγούμενα ή δεν μπόρεσαμε να τα βρούμε ή δεν διασώθησαν ή για κάποιους λόγους δεν έφτασαν. Δεν είναι όμως παρθενογενές όλα αυτά, είναι πανάρχαιων χρόνων καταγραφές. Ο Μνασέας ο Κυρηναίος, Ηλίβιος, ήταν αρχαίος Έλληνας Ολυμπιονίκης, με καταγωγή από την αποικία της Κυρίνης στη Λιβύη, ο οποίος στέφθηκε νικητής στο αγώνισμα του οπλιτοδρόμου. Δηλαδή, σαν οπλίτης, έτρεξε στον οπλιτόδρομο και νίκησε. Για κάποιους που λένε, ας πούμε, ότι καταγωγές από την Αφρική, μα οι Έλληνες είχαν αποικίες εκεί, πώς να γίνει δηλαδή. Επόμενον είναι εκεί οι ντόπιοι, είχαν πάρει τις παραδόσεις. Αυτός λοιπόν είναι που μας παραδίδει τα ονόματα των καβύρων και μας λέει αξίερος, αξιόκερσα και αξιόκερσος, τους οποίους αντίστοιχα ταυτίζει με Περσεφόνα, Δήμητρα και Άδη. Ενώ ο σχολιαστής του Μνασέα προσθέτει και ένα τέταρτο καβύρο, τον Καδμήλο, όπως σας είπα σαν αδερφό εδώ, των υπολείπων, τον οποίο ταυτίζει με τον Ερμή. Ερμή Χθόνιο τον είπαν τον Τάγητα, οι Έλληνες και οι Ετρούσκοι της Ιταλίας. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Βεβαίως σχετίζονται τα μυστήρια μεταξύ τους. Έπρεπε κάποιος να περάσει από όλα. Δεν είναι τυχαίο που άνθρωποι σαν τον Πυθαγόρα μύθηκαν σε πάρα πολλά μυστήρια. Έπρεπε κάποιος για να εξελιχθεί πνευματικά και νοητικά να δει διάφορες πτυχές του αγνώστου. Και κάθε ένα από αυτά τα μυστήρια ήταν, ας πούμε, ένα κομμάτι ενός τεράστιου παζλ. Εσωτερικού δρόμου, ατραπού και πνευματικής διαδρομής. Οι κάβροι ταυτίζονταν με τους κουρίτες, τους κρίτες, τα κρητικά μυστήρια δηλαδή, και βεβαίως και ο ύφεστος είναι πασιφανής στη Μινωική Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις μεγάλες πόλεις της Μινωικής Κρήτης, ηφαιστός, προέρχεται από το δικό του όνομα, κατ' ουσίαν. Οπότε το τοπονύμιο αυτό μας υποψιάζει για ιδιαίτερη λατρεία του Θεού στη Μινωική Κρήτη. Άλλωστε στην Λίμνο, στο ιδιαίτερο τόπο λατρείας του ηφαίστου, βρέθηκαν πάρα πολλοί μινωικοί πέλεκης, διπλή πέλεκης, λαύρες δηλαδή όπως λέγονται. Υπήρχε συνάφεια μεταξύ Κρήτης, Σαμοθράκης, Λίμνου. Οι Έλληνες πάντα ταξίδευαν, πόσο μάλλον κοντά στον τόπο τους, εδώ ταξίδεψαν στα πέρατα της γης. Δεν σχετίζονται όμως με τους κουρίτες Κρήτες μόνο οι κάβροι, αλλά και με τους Διόσκουρους. Οι Διόσκουροι, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, δίδυμοι αδερφοί, γη του Διός και της Λίδας. Κατά μία έννοια, βέβαια, ο ένας είναι εκ των δύο μόνο γιος του Διός, ο άλλος είναι Θνητός, γιος του Τυνδάρεο, του ανδρός της Λίδας. Έλαβαν μέρος, λοιπόν, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης στην αργοναυτική εκστρατεία και κατά την επίσκεψη των αργοναυτών στη Σαμοθράκη μύθηκαν στα καβύρια μυστήρια. Από εκεί πιθανόν και μετέπειτα θεολογική του συγχώνευση με τους κουρίτες αλλά και με τους καβύρους. Φαντάζεστε για τι αρχαίγωνα χρόνια μιλάμε εδώ σε σχέση με τα καβύρια μυστήρια, έτσι,
διόσκουροι, μυθολογικά πρόσωπα, μοιήθηκαν, λέει, στη Σαμοθράκη. Γιατί όμως συνδέθηκαν στην πορεία οι διόσκουροι με τους Καβέρους, μόνο επειδή μοιήθηκαν προφανώς και οι άλλοι. Όταν περιέπλεαν την Λίμνο, το νησί του Εφέστου, οι Αργοναύτες, τους επιτέθηκαν οι Τυρινοί. Προσέξτε να δείτε πώς γίνονται τώρα οι συνδέσεις. Βεβαίως υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά υπήρχαν και συγκράσεις συντοχρόνο. Δηλαδή, ναι, μεν ερχόταν σε σύγκρουση κάποιοι, οι οποίοι είχαν και κοινούς προγόνους, τους πελασγούς όλοι, αλλά δεδομένου ότι τρώγονται όλοι οι ελληνογενείς μεταξύ τους, δεν είναι τωρινό. Λοιπόν, αλλά στην πορεία γίνονταν μεταλαμπαδεύσεις ή επαναβιώσεις και αναβιώσεις της λατρείας, της μνήμης και του πολιτισμού. Τους επιτέθηκαν λοιπόν των Αργοναυτών οι Τυρινοί και στην ναυμαχία που ακολούθησε πληγώθηκαν σχεδόν όλοι οι Αργοναύτες. Παράλληλα σηκώθηκε τεράστια τρικυμία, οπότε ο Ορφεύς που ήταν κι αυτός πάνω στην Αργό μαζί με τους Αργοναύτες θυσίασε στους θεούς και προσευχήθηκε επικαλούμενος τους μεγάλους θεούς της Σαμοθράκης, τους Καβύρους. Τους λέγανε μεγάλους θεούς, προσέξτε. Ήταν ανοηδείς και τους έκανε μεγάλους θεούς. Άρα η επενέργεια την οποία έδιναν, όχι απλά θα ήταν σπουδαία, αλλά θα ήταν και αγαθή. Δεν υπάρχουν κακοί θεοί. Και καθώς ήταν ο μόνος Ορφεύς που γνώριζε τη συγκεκριμένη επίκληση, διότι ήξερε πολύ καλά τα ιερά πράγματα, τον άκουσαν οι Κάβυροι και σταμάτησε η φουρτούνα και τότε δύο αστέρες κατήλθαν, μας λέει ο μύθος, και στάθηκαν πάνω από τα κεφάλια των Διοσκούρων. Από τότε οι Διοσκούροι λοιπόν ταυτίστηκαν με τους Καβύρους και βεβαίως προστατεύουν τα καράβια. Πότε έγινε αυτό? Στην αρχή του αστερισμού των Διδύμων που πήρε το όνομά του από τους Διοσκούρους, δηλαδή από τον Κάστρο και τον Πολυδεύκη. Και βεβαίως, όπως μας λένε ο Απολλώνιος ο Ρόδιος που έγραψε αργοναυτικά, πρόσφεραν στη Λίμνο θυσίες στον Ύφαιστο και τον τίμησαν με γιορτές οι αργοναύτες, γνωρίζοντας τη σχέση του με τους Καβύρους. Και μάλιστα ένας Λίμνιος συγγραφέας, ο Φιλόστρατος, όχι αυτός που έγραψε το βίο του Απολλωνίου του Ιωαννέως, άλλος Φιλόστρατος, αφηγείται πως κάθε χρόνο έσβηναν όλες τις φωτιές επί 9 μέρες στο νησί, και την 9η μέρα έφτανε ένα πλοίο από τη Δήλο που έφερνε τη φωτιά. Τότε μοίραζαν τη φωτιά όχι για καθημερινή χρήση. Προσέξτε, το ιερό πυρ, το οποίο προερχόταν πάντα κυρίως από τη Δήλο, το ίδιο το έχουμε δει και στην Αθήνα με την Πάραλο και τη Σαλαμινή Ανάβνου που έφερναν στην Αθήνα το ιερό πυρ από τη Δήλο. Το χρησιμοποιούσαν για τα εργαστήρια των τεχνητών. Δηλαδή σβήναν τις φωτιές στα εργαστήρια και τις ξανανάβανε με το ιερό πυρ. Ανανέωναν το πυρ. Γενικά υπάρχει μια λογική αναγέννησης στις αρχαίες παραδόσεις. Πάντα κάτι πρέπει να είναι νέο. Αλλιώς όταν παλιώνει γερνά και φθείρεται. Αυτή η φθορά πάντα πολεμήθηκε από την ελληνική σκέψη. Στη Λίμνο έχουμε την Ηφαιστεία, την πόλη, χρονολογείται από τη Χαλκολιθική εποχή, δηλαδή πρωτοξεκινά την εποχή τη Νεολιθική προφανώς και συνεχίζει στην εποχή του Χαλκού. Φαίνεται ότι κατοικείται συνεχώς μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια. Βεβαίως ήταν η έδρα της θρησκείας του Ηφαίστου, και νομίσματα που βρέθηκαν εδώ παριστάνουν έναν αναμένο δαυλό στη μία τους όψη και έχουμε και μαρτυρίες αρχαίες ότι εδώ ετελούνται τα λεγόμενα ηφαίστεια, εορτή προς τιμή του Ηφαίστου. Αναρωτιέμαι, γιατί οι Φοίνικες δεν είχαν πουθενά καμιά πόλη που να λέγεται Ηφαιστεία, Ηφαίστο. Πάμε να δούμε λίγο την ιατρική πλευρά όμως του Ηφαίστου και ειδικά του Ηφαίστου, του λιμνίου Ηφαίστου, της Λίμνου.
Ετοιμάτω λοιπόν εδώ ο ύφεστος και ως θεός θεραπευτής. Έλεγαν πως οι ιερείς του είχαν φάρμακα για τα δηλητήρια ειδικά. Για παράδειγμα, ο Φιλοκτήτης, ο γνωστός Φιλοκτήτης που εγκαταλείφθηκε από τους αχαιούς που πήγαιναν για να κάνουν τον Τροϊκό πόλεμο στο νησί της Λίμνου, αυτό μας λέει ο ένας μύθος, σύμφωνα όμως με έναν άλλον μύθο, δεν εγκαταλείφθηκε στη Λίμνο ο Φιλοκτήτης από τους Έλληνες, αλλά ήρθε στη Λίμνο για να γιατρευτεί από την πληγή του, γι' αυτό το λόγο άλλωστε τον είχαν αφήσει, υποτίθεται και οι αχαιοί εκεί. Η πληγή αυτή είχε προέλθει από το δάγκωμα ενός φιδιού στην ίσο Χρήση, η οποία βρισκόταν κοντά στη Λίμνο. Θα δούμε τα περί φιδιού, έτσι και του δαγκώματος αυτού. Βέβαια, Χρήση, Χρυσός, Ηφαίστεια. Τώρα τελευταία λένε, ας πούμε, ότι από κάποια ηφαίστεια βγαίνει χρυσός. Ειδικά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Το έχουν επισημάνει οι επιστήμονες και το σκέφτονται όταν ακούνε χρυσό. Μήπως λοιπόν αυτό που πήγε να κάνει ο Φιλοκτήτης στη Χρήση δεν ήταν θυσία στον Απόλλωνα, όπως θα δούμε ότι είχε ναό εκεί, αλλά ήταν άλλη δουλειά. Τι σοϊφίδι να ήταν αυτό που τον δάγκωσε όμως, θα δούμε τα περιστατικά ένα-ένα, και το οποίο δεν τον σκότωσε, αλλά η πληγή του σάπιζε και είχε φοβερή δυσοσμία και όλα αυτά. Μας αναφέρει και ο Σοφοκλής στην τραγωδία Φιλοκτήτης. Στις Κυκλάδες αλλά και σε άλλα νησιά και σε υπερπυρωτικές περιοχές υπάρχει ένα είδος μεγαλόσωμου φιδιού, φτάνει τα 2 μέτρα, μεγάλο φίδι, που αποκαλείται σαπίτης. Επειδή όπου δαγκώσει, πρίζεται, πονάει και καμιά φορά σαπίζει. Βέβαια δεν είναι θανατηφόρο. Συνήθως περνά γρήγορα, ειδικά σήμερα, το δάγκωμά του. Ίσως όμως στην αρχαιότητα να υπήρχε ένα πολύ πιο ισχυρό είδος σαπίτη. Ηρίστον παρόδο, ο σαπίτης, αν δαγκώσει ζώο, το ζώο σαπίζει και πεθαίνει. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, ίσως ο τύπος του αίματος, μάλλον. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να έπαθε και ο Φιλοκτήτης στην ίσο Χρήση. Κακοφόρμησε η πληγή αυτή και έκανε τη σύψη αυτή που παρουσίαζε. Αλλά μπορεί να ήταν και άλλη η φυσιολογία των ανθρώπων σε πανεπιστημιακές εποχές. Ποιος το αποκλείει αυτό και ποιος το ξέρει. Η Χρήση τώρα είναι πραγματικότητα βεβαίως. Ήταν νήσος ή νησίδα του Βορείου Αιγαίου, την οποία αναφέρουν ο τραγικός ποιητής Σόφοκλης βεβαίως στην τραγωδία που μόλις ανέφερα, Φιλοκτήτης, και ο γεωγράφος Παυσανίας, και η οποία καταποντίστηκε κάποια στιγμή. Πράγμα που το δέχονται και οι σημερινοί επιστήμονες. Τα κατάλοιπά της, μάλιστα, εικάζεται ότι αντιστοιχούν στα βυθισμένα ερείπια που έχουν εντοπιστεί στους υφάλους Μύθωνες ή Χάρος και που βρίσκονται ανατολικά της Λίμνου, κοντά στη Βραχονησίδα Ανατολή. Χάρος. Κάτι πολύ κακό πρέπει να έγινε και από Χρήση έγινε Χάρος. Έτσι, όλα αυτά είναι ενδεικτικότατα της τραγικής μοίρας της Χρήσης της αρχαίας. Έρχονται κάποιοι και λένε τι νόημα έχει μια βραχονησίδα. Μια βραχονησίδα που σέρνει τόση ιστορία, τόσο προγονικό βάρος και κλαίος και αίμα Ελλήνων. Η Χρήση μνημονεύεται κυρίως λόγω του ναού του Θεού Απόλλωνα, ο οποίος υπήρχε πάνω στο μικρό εκείνο νησί και υπήρχε και ένας βωμός της ομώνυμης θεάς, εντόπιας θεάς, της Χρήσης. Το μέχρι πότε ήταν η Χρήση στη θέση της, θα ανατριχιάσουμε λίγο τώρα ακούγοντας. Διότι νομίζουμε ότι όλα είναι σταθερά, δεν είναι σταθερά και δεν υπάρχουν καταβυθίσεις στο Αιγαίο, έλα που υπάρχουν σε ιστορικούς πρόσφατους χρόνους. Ο Ρωμαίος Λούκουλος, κατά τη διάρκεια του Τρίτου Μηθριδατικού Πολέμου, μεταξύ του 73 και του 63 π.Χ.,
αναφέρει ότι συνέλαβε τρεις άνδρες σε ενέδρα, Μηθριδατικούς, προφανώς, στρατιώτες, του Μηθριδάτη δηλαδή, το Ευπάτορος, ιστορία θα κάνουμε κάποτε άλλοτε. Η χρήση μνημονεύεται κυρίως λόγω του ναού του Θεού Απόλλωνα, που υπήρχε πάνω στο μικρό αυτό νησί, αλλά και, και ένας βωμός υπήρχε επίσης, μιας ομώνυμης θεάς της χρήσης. Και μάλιστα η χρήση αυτή υπήρχε μέχρι πολύ πρόσφατα. Εδώ αναφέρει η ιστορία πια και όχι η μυθολογία ότι ο Ρωμαίος στρατηγός Λούκουλος, ο γνωστός με τα λουκούλια γεύματα κτλ, ήταν εξαιρετικά συμποσιαστής, φανατικός ο Λούκουλος. Εδώ λοιπόν κατά τη διάρκεια του Τρίτου Μηθριδατικού Πολέμου, 73 με 63 π.Χ., του πολέμου κατά του Μηθριδάτη, του Ευπάτορος, του Ποντίου Έλληνος, της περιοχής του Πόντου, συνέλαβε τρεις άνδρες του Μηθριδάτη σε ενέδρα πάνω στο νησί της Χρήσης. Δηλαδή η Χρήση καταποντίστηκε αργότερα και θα δούμε πώς. Γιατί το νησί φαίνεται πως είχε εξαφανιστεί, μας λένε, τον 2ο αιώνα. Μετά, ο Ρωμαίος ιστορικός Απιανός την αναφέρει όμως στο βιβλίο του Μηθριδάτιος, έτσι, όπως αναφέρει και το περιστατικό με το Λούκουλο. Ο ιστορικός αυτός, ο Ρωμαίος, έζησε 95 με 165 μετά Χριστόν, οπότε βεβαίως εδώ έχουμε 2ο αιώνα. Ο Παυσανίας όμως, που έζησε από 110 μέχρι 180 μετά Χριστόν, ο περίφημος περιηγητής, στο μνημειώδες έργο του Ελλάδος Περιήγησης, σημειώνει πως το νησί είχε ήδη καταβυθιστεί. Άρα ο Απιανός βασίζεται στα ιστορικά αρχεία που κρατούσε ο στρατός ο Ρωμαϊκός. Ήδη στον καιρό εκείνο, δηλαδή τον 2ο αιώνα, δεν υπήρχε η χρήση. Προφανώς αυτό θα πρέπει, παρότι οι νεότεροι ερευνητές προσπαθούν να τοποθετήσουν την καταβύθιση στα 197 προ, μάλιστα, που έχουμε πολύ έντονα σεισμικά φαινόμενα στην περιοχή, μάλλον σφάλουν, διότι τουλάχιστον μέχρι και τον πρώτο προ, και όχι το δεύτερο που αναφέρουν αυτοί, η χρήση ήταν ακόμα στην επιφάνεια του Αιγαίου. Από τα τέλη του 18ου αιώνα έχει ταυτιστεί με την νησίδα Χρήση μια βυθισμένη αρχαία πόλη που έχει εντοπιστεί ανατολικά των ακτών της Λίμνου στα ανοιχτά του κόλπου Κέρος. Κέρος είναι και νησί. Βλέπετε, τα ονόματα αναπαράγονται. Και όπως είπαμε, ήδη έχουν εντοπιστεί και ερείπια καταβυθισμένα, πιθανόν να είναι του ναού του Απόλλωνος, του βωμού της Χρήσης κτλ. Πάντως να πούμε εδώ, ονομάκριτος, ο άνθρωπος που διέσωσε τα ορφικά, τα ομηρικά κτλ. Κατ' εντολήν των πισιστρατηδών στην Αθήνα, δηλαδή του τυράννου πισιστράτου και των παιδιών του, αλλά που κατηγορήθηκε ότι παραποιούσε στίχους, ακόμα και του Ομήρου, και που είχε αναφέρει ότι ο Μουσαίος είχε δώσει δήθεν ένα χρησμό με βάση τον οποίο η Λίμνος θα βυθιζόταν, θεωρήθηκε ψευδής αυτός ο χρησμός και εξωστρατικίστηκε ουσιαστικά. Εξορίστηκε, γιατί δεν υπήρχε εξωστρακισμός τότε, εφόσον δεν είχε δημοκρατία ακόμα. Το ίδιο είναι όμως η εξορία. Για καταγραφή ψευδών χρησμών. Φαίνεται όμως πως ο ονομάκριτος είχε δίκιο τελικά. Μόνο που δεν ήταν η Λίμνος αυτή που βυθίστηκε, σύμφωνα με το χρησμό που προσπάθησε να περάσει ο ονομάκριτος, αλλά η Χρήση. Πιθανόν όμως να ήταν και μέρος της Λίμνου η Χρήση σε κάποιους παλαιότερους καιρούς. Δεν το ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουν ακριβώς πότε έγινε η καταβύθιση αυτή. Φανταστείτε, δεν είναι δύσκολο να... Η Νέα Καμένη και τα λοιπά, στη Σαντορίνη, ανεδύθη τους πρόσφατους αιώνες. Γίνονται αυτά στο Αιγαίο. Μην εφησυχάζουμε και να έχουμε και το νου μας, γιατί
δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης χρώσταγε τη θεραπεία του στον Πύλιο, το γιο του Ηφαίστου, σύμφωνα με ένα μύθο. Σύμφωνα με άλλον, είχε πάει στην Τρία και τον θεράπευσε ο γιος του Ασκληπιού. Ο Φιλόστρατος όμως, το έργο του Ηρωικός, αναφέρει ότι ο Πύλιος, γιος του Ηφαίστου, τον θεράπευσε τον Φιλοκτήτη και μάλιστα έλεγαν ότι το χώμα της Λίμνου είχε πάρα πολύ ευεργετικές και αιματικές ιδιότητες και σταματούσε μεταξύ των άλλων και την αιμορραγία. Είναι η περίφημη λιμνία γη. Ευρύτατα διαδεδομένο φάρμακο για πολλούς αιώνες, από την αρχαιότητα μέχρι και το 19ο αιώνα. Σήμερα δεν έχουμε σχέση με τη φύση και αυτό μας έχει κοστίσει σε πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε στο σώμα μας και στο πνεύμα μας. Αναφέρεται από τα αρχαία χρόνια ως υλικό με ποικίλες φαρμακευτικές ιδιότητες. Βεβαίως είχε αιμοστατική δράση αφού σταμάτησε τις αιμορραγίες. Θεράπευε ακόμα προβλήματα στο πεπτικό. Εξουδετέρωνε, όπως είπαμε, το δηλητήριο των φιδιών και χρησιμοποιούνταν και ως άλυφη για τις φλεγμονές των οφθαλμών. Εξορισσόταν με τελετουργικό τρόπο από το σημείο που υποτίθεται ότι είχε πέσει ο ύφεστος στη Λίμνο και με βάση βέβαια αυτή τη λιμνία γη υποτίθεται είχε θεραπεύσει και τα τραύματά του. Στην αρχαιότητα η τελετή της εξόρυξης της λιμνίας γης καθαγιαζόταν από ιερέα ή ιέρια κατά άλλους που ερχόταν από την πρωτεύουσα της Λίμνου, την Ηφαιστεία. Αυτό γινόταν στις 6 Μαΐου, νωρίς το πρωί. Προσέξτε πόσες λεπτομέρειες προσέχανε, οι οποίες είχαν νόημα, δεν ήταν φαντασίωση, υπήρχε λόγος. Το χώμα εκείνη την περίοδο της ημέρας, νωρίς το πρωί και αυτή την περίοδο του χρόνου, ήταν μαλακό λόγω της υγρασίας και αυτό το χώμα μεταφερόταν μετά στην πόλη, όπου έπειτα από κάποια κατεργασία που γινόταν, συσκευαζόταν σε δισκία και σφραγιζόταν. Η σφραγίδα έφερε τη μορφή μιας Αίγας ή της θεάς Άρτεμις. Πάντα με την επίκληση της ιερότητας. Όχι όπως σήμερα θα κάνουμε όλα βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται και πνεύμα, χρειάζεται και θέρας για να επιτευχθεί μια θεραπεία. Δεν χρειάζεται τον βάζεις τον άλλο, τον σφάζεις κατευθείαν, τον έβγαλες, τον επέταξες στο ράτζο και τελείωσες. Δεν είχαν καθόλου αυτή την αντίληψη περί ιατρικής αρχή. Η λιμνία γη υπήρξε το πρώτο τυποποιημένο φάρμακο στην ιστορία της ιατρικής. Ο Γαλινός, ο μέγιστος μετά τον Ιπποκράτη ιατρός της αρχαιότητας, το 167 μετά Χριστόν επισκέφθηκε τη Λίμνο για να αποκτήσει άμεση αντίληψη σε σχέση με τη λιμνία γη, παρακολούθησε την τελετή εξόρυξης και αγόρασε 20.000 δισκία, τα οποία χρησιμοποίησε στην τέχνη του, την ιατρική του τέχνη και επιστήμη. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα τα ξαναπούμε. Έρωστε.